Μπορεί στον τελικό του Λονδίνου τα φώτα να μην έπεσαν στην εκκίνηση πάνω του, έπεσαν στον τερματισμό. Εδώ σίγουρα αποτελεί την πρώτη επιλογή για την νίκη απέναντι πάντως σε πραγματικά πολύ ικανούς αθλητές. Στο 2 ο Πάουελ που επιστρέφει. Στο 4 ο Σιμπίνε. Γκάτριν στο 3, μια αρκετά καλή εκκίνηση. Ο Σιμπίνε δίπλα, ο Πάουελ από τον δεύτερο διάδρομο. Έρχεται και ο, από το 5 τελικά ο Ούτζα. Έχει κάνει έναν τερματισμό στα 9.99. Να δούμε αν έχει προλάβει να παίρνει, να πάρει την πρώτη νίκη μάλιστα. Αυτός είναι, αυτός τουλάχιστον στον οποίο πηγαίνουν οι κάμερες. Είναι μια κούρσα κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα οριακά. Φυσικά θα δούμε και τον επίσημο χρόνο για τον CJ Ούτζα που έπεσε με τον με το 97 τελικά. Αυτός είναι ο πρωταθλητής. Είπαμε δεν ήταν η πρώτη επιλογή ασφαλώς, αλλά ο τελικός με τον Μεϊτέ δεύτερο, σχεδόν ταυτόχρονη άφηξη, 97 για τον Μπεν Γιουσέφ Μεϊτέ. Ξαναβλέπουμε τον Γκάτλιν στον τρίτο διάδρομο, τον Ούτζα στο 5, τον Μεϊτέ στο 7 και τον Μπέικερ, ο οποίος επίσης έχει κάνει μια πολύ καλή κούρσα. Έπεσε πολύ πολύ κοντά με τον Τζάστιν Γκάτλιν. Αλλά ο Μπέικερ είναι αυτός που παίρνει την τρίτη θέση καθαρά. 10-0-1, 9-97 οι δύο πρώτοι, ο Ούτζα, ο Μεϊτέ, ο Μπέικερ στην τρίτη θέση. Ο Γκάτριν τέταρτος με 10-0-4. Σημαντική, πολύ πολύ μεγάλη νίκη για τον CJ Ούτζα, τον έναν εκ των δύο Βρετανών που βρέθηκαν σε αυτήν την κούρσα. Ο Πάουελ μακριά από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Δεν ήταν εύκολο σήμερα να κάνει μια επίδοση κάτω από 10 δευτερόλεπτα που θα χρειαζόταν για να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Ο Wilson απλώς τερμάτισε στο τέλος. Να και ο Γκάτλιν. Πριν από λίγες μέρες ζήτησε και συγγνώμη για όλα όσα του έχουν καταλογίσει, αλλά εδώ επιστρέφουμε στο